δίνουμε λόγο σε εσάς. Δίνουμε λόγο στους πολίτες, αγαπημένη μας ενότητα. Και βεβαίως ποτέ δεν την ξεχνάμε, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα και οι φωτογραφίες τις οποίες μας στέλνετε για να αναδείξουμε και τα κακοκείμενα που μας ταλαιπωρούν κατά τη διάρκεια της καθημερινότητάς μας. Και σας παρακαλώ να στέλνετε, θα δείτε και τους τρόπους επικοινωνίας σε πολύ λίγο κάτω, χαμηλά στις οθόνες σας. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείτε να μας στείλετε φωτογραφίες, μηνύματα και σχόλια για το τι σας απασχολεί και που σας δυσκολεύει την ημέρα, την καθημερινότητα, την προσπελασιμότητα, σε οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεστε του νησιού. Λοιπόν, πάμε να δούμε φωτογραφίες, τις οποίες και μας στείλετε, αλλά αλλιεύσαμε και μέσα από το site neakrite.gr. Λοιπόν, έχουμε αυτή εδώ τη φωτογραφία από τα ενετικά τείχη στο Μαρτινέγκο, εδώ μάλλον. Κάποιοι μπέρδεψαν ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης, έχω ματερή. Βλέπετε εδώ χαμηλά έναν διθέσιο δερμάτινο καναπέ να έχει πεταχτεί. Τώρα πώς αυτός ο ασυνείδητος πολίτης, πώς κατάφερε τελικά να μεταφέρει και να ρίξει το συγκεκριμένο σημείο, στο συγκεκριμένο σημείο τον καναπέ, πραγματικά αποτελεί απορίας άξιο. Είναι αδιάψευστος μάρτυρας η εικόνα που βλέπουμε. Και δεν είναι μόνο καναπές. Κοιτάξτε τι γίνεται μέσα. Καφάσια, μπύρες, αναψυκτικά, κάθε λογή, σκουπίδια στα ενετικά τείχη του Μαρτινέγκου. Σε ένα δύσκολο σημείο που κάποιοι το έχουν χρησιμοποιήσει ως χωματερή. Λοιπόν, εδώ στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, φωτογραφίες δικές σας. Οχήματα έχουμε δει πολλές φορές που είναι φορτωμένα με τσουβάλια από ελιές. Τώρα βλέπουμε και με βαρέλια, ακόμα χειρότερο. Επικίνδυνο φορτίο ακόμα και για όσους οδηγούς κινούνται πλησίων του συγκεκριμένου οχήματος στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Οπουδήποτε δηλαδή και αν βρίσκεται ένα τέτοιο φορτωμένο, υπερφορτωμένο όχημα, αλλά και σε ύψος και σε βάρος, αποτελεί κίνδυνο για όλους τους οδηγούς, αλλά και για τον ίδιο τον οδηγό. Γιατί το κάνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Και πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ κοντά θα πάμε, βιομηχανική περιοχή. Δίπλα στο αστυνομικό μέγαρο είναι οι φωτογραφίες αυτές που βλέπουμε. Οι μικρές χωματερές τελικά στο Ηράκλειο δεν έχουν τέλος, αυτό είναι το δεδομένο. Και το ζητούμενο βεβαίως είναι πότε θα εξαφανιστούν. Αυτό λένε οι πολίτες, γι' αυτό μας στέλνουν και τις φωτογραφίες. Είναι φωτογραφία που αλλιεύσαμε από το site neakrite.gr και αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος. Μία ανάσα από το αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου. Μία ακόμα εικόνα όπως αυτές που είχαμε αντικρίσει την προηγούμενη εβδομάδα στις Τρεις Βαγιές, στη Φοινικιά, με αυτοσχέδιες, μίνι χωματερές μέσα στην πόλη, δημόσιος επιβαρυντικός κίνδυνος για τους πολίτες. Οδός Βαλτετσίου στην περιοχή των Μεσαμπελιών. Εδώ βλέπετε ένα νέο δρόμο ο οποίος ανοίχθηκε προσφάτως, μια νέα περιοχή αναπτυσσόμενη όπως οι ηθήνοντες και οι αυτοδιοικητικοί θέλουν να λένε, και βλέπουμε ότι είναι μια περιοχή χωρίς φωτισμό, ανεπάρκεια φωτισμού. Οι άνθρωποι μας στέλνουν τα μηνύματά τους και μας λένε ότι όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν σημεία που έχουν αποτελέσει και στέκια τοξικομανών. Αυτό αναφέρει το μήνυμα με αφορμή το ότι επικρατεί τόσο πολύ σκοτάδι στο βράδυ. Κυρία Νίκη, και θέλουμε να την ευχαριστήσουμε και για τις φωτογραφίες. Εδώ είμαστε λοιπόν καθημερινά. Έχουμε άλλη μια φωτογραφία από το Βενιζέλιο. Νομίζω αυτή την εικόνα ενδεχομένως να την έχετε συναντήσει πολύ. Βλέπουμε έξω ακριβώς από την είσοδο του Βενιζελίου σταθμευμένα τρία οχήματα, παρακαλώ. Πες ότι εδώ τα δύο οχήματα δεν εμποδίζουν. Το τρίτο όμως όχημα, που κανονικά είναι παράνομη στάθμευση εδώ, θα πρέπει κάποιος να κατεβάσει μόνο τους ασθενείς και να φύγει. Εδώ το όχημα αυτό βρίσκεται πάνω στην μπάρα των αναπήρων, με αποτέλεσμα, κοιτάξτε εδώ παρακαλώ, μία κυρία στο αναπηρικό αμαξίδιο και οι συνοδός της να μην μπορούν να προσπελάσουν από το σημείο και να μην μπορούν με ευκολία βεβαίως να κατέβουν το κράσπεδο. Γιατί να κατέβουν το κράσπεδο και να μην φύγουν από εκεί τα οχήματα? Ας υπάρξει μία πρόβλεψη από όλους τους ανθρώπους και από την ασφάλεια του νοσοκομείου, για να μην ξαναδούμε τελικά τέτοιες εικόνες απαράδεκτες στον χώρο του νοσοκομείου του Βενιζελίου.